γιατί ακριβώς έχει πληθυνθεί η ανομία. Λέει ο Κύριος ότι δια το πληθυνθήνε την ανομία ψυγίσεται η αγάπη των πολλών. Επειδή έχει πληθύνει η αμαρτία και αμαρτία, όπως είπαμε, κατεξοχήν είναι η αλαζονία, είναι η περηφάνεια, είναι η φιλαυτία, είναι ο εγωισμός. Επειδή αυτό έχει πληθύνει πάρα πολύ, οι άνθρωποι έχουμε γίνει πάρα πολύ εγωκεντρικοί, εγωιστές, και αυτό το αναγνωρίζουν και οι κοσμικοί επιστήμονες και οι κοσμικοί κοινωνιολόγοι που μιλάνε για τον άνθρωπο των τριών εγώ. Τώρα δεν ξέρω αν λένε και για περισσότερα. Πριν λίγα χρόνια οι κοινωνιολόγοι μιλούσαν για τους σύγχρονους ανθρώπους ότι είναι οι άνθρωποι των τριών εγώ, όχι του ενός εγώ. Έχει αυξηθεί πάρα πολύ ο εγωισμός, ο εγωκεντρισμός, γι' αυτό έχει αυξηθεί πάρα πολύ και το ποσοστό των μοναχικών ανθρώπων που ζουν τελείως μόνοι τους. Δεν μπορούν να συνυπάρξουν με κανέναν και δεν θέλουν. Κλείνονται στον εαυτό τους, στο σπίτι τους, σαν σε ένα φρούριο, σαν ένα κάστρο, και εκεί μέσα προσπαθούν να διασκεδάσουν τη μοναξιά τους. Γιατί ακριβώς έχει πληθυνθεί η ανομία, η αμαρτία και κατεξοχήν μάλιστα η σαρκική αμαρτία. Όλα αυτά έχουν ως αποτέλεσμα τη σκληρότητα. Όσο ο άνθρωπος φεύγει από τον Θεό, τόσο απομακρύνεται και από τον πλησίον. Θυμηθείτε αυτό το παράδειγμα που είπαμε του Αβάδωρο Θεού. Έτσι, όλη η ανθρωπότητα είμαστε ένας κύκλος γύρω από το κέντρο που είναι ο Θεός. Όσο αμαρτάνουμε, φεύγουμε από τον Θεό, απομακρυνόμαστε από τον Θεό. Όσο απομακρυνόμαστε από τον Θεό, διευρύνεται ο κύκλος και απομακρυνόμαστε και ο ένας από τον άλλον. Γι' αυτό σήμερα οι άνθρωποι, ας πούμε, εμφανίζουν αυτή την αδιαφορία και τη σκληρότητα, όπως είπατε. Γιατί έχουν φύγει από το κέντρο που είναι ο Θεός. Γι' αυτό και υπάρχει και αυτή, ας το πούμε, η ασυνεννοησία στα ζευγάρια και πολύ δύσκολα πλέον οι άνθρωποι φτιάχνουν σωστές οικογένειες. Και αν καταφέρουν να φτάσουν στο γάμο, μετά από λίγο χωρίζουν ή ζουν συμβατικά. Γιατί ακριβώς δεν είναι και οι δυο ενωμένοι εν Χριστώ. Έτσι, ο σκοπός του γάμου είναι και ο άντρας και η γυναίκα να πέσουν στο κέντρο. Έτσι είπαμε, το κέντρο είναι ο Χριστός. Θα πρέπει και ο άντρας και η γυναίκα, ο σύζυγος και η σύζυγος, να αγαπήσουν τον Χριστό, να έχουν τέτοια πνευματική ζωή ώστε να έχουν ενεργό τη Θεία Χάρη, να είναι ενωμένοι με τον Χριστό, οπότε πέφτουν στο κέντρο και εκεί συναντιόνται και μεταξύ τους και γίνονται ένα. Αυτό είναι ο σκοπός του γάμου, είναι το να γίνουν ένα πνεύμα. Και αυτό γίνεται με την εναγίω πνεύματη ζωή, έτσι, την αγιοπνευματική ζωή που κάνει ο καθένας. Δεν χρειάζεται να κάνουν κάποια προσπάθεια ψυχολογική ή με την συμβουλή ανθρώπων που δίνουν συμβουλές στους εγγάμους και λοιπά, ψυχολόγους και δεν ξέρω πώς αλλιώς λέγονται αυτοί, συμβουλή γάμου και λοιπά. Χρειάζεται μόνο να ενεργοποιήσουν τη Θεία Χάρη που έχουν πάρει με το Άγιο Βάπτισμα, μιλάμε για Ορθοδόξους βέβαια, να ζουν ένα Αγίο Πνεύματι, οπότε ενώνονται με το Πνεύμα του Άγιο, έχουν το Πνεύμα του Άγιο και ο άντρας και η γυναίκα, οπότε έχουν το ίδιο Πνεύμα. Οπότε δεν υπάρχει καμιά διαφωνία. Έτσι, γιατί ό,τι θέλει ο ένας, θέλει και ο άλλος. Και αυτή είναι η επιτυχία του γάμου. Επειδή σήμερα οι άνθρωποι δεν ζουν ένα Αγίο Πνεύματι, έχουν ο καθένας το δικό του Πνεύμα και όχι το Άγιο Πνεύμα, γι' αυτό και έχουν συνεχώς διαφωνίες. Και φτάνουν πολύ εύκολα στο διαζύγιο. Αυτό και για αυτή την ερώτηση.